Άλλο τι λέει. Σε κλείσει κι άλλη. United States of Balkans, γιατί μας ενδιέφερε πάντα η ενωτική διάθεση και το να ενώσουμε τους ανθρώπους και τις μουσικές και όχι να τονίζουμε τις διαφορές. Και σίγουρα μουσικά στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων υπάρχουν πάρα πολλά κοινά και μουσικά και καθημερινά, ας πούμε. Και οι διαφορές, οι οποίες δείχνουν και τις ομορφιές ανάλογα. Αυτές τις διαφορές τις βλέπουμε, δεν χρειάζεται να αλλάξεις χώρα, τις βλέπεις από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό και στην ίδια χώρα. Ουσιαστικά τα σύνορα είναι πλασματικά.
στόλοι σου ξεχασμένη στο πάντα. Σαφισμένο στη δίδη, ο κόσμο καίγεται. Το μαρτύρο του γενιά σα έχει σαντάρι. Σαν το κλουβί, μέσα του εσύ είναι παιχνίδι του μυαλού η φυλακή σου. Σαν το κλουβί, μα πού το κλειδί, μήπω ήρθα η στιγμή. Ακαλύτα, ανεβίδε εσύ. Στην
στα Ρώμα. Να πεις ότι συμβαδίζουμε με την εποχή, αλλά δεν μπορείς να μείνεις και αναπηρέαστος εντελώς από το τι συμβαίνει γύρω σου. Τώρα ο καινούριος δίσκος γράφεται κομμάτι-κομμάτι, όπως γραφτήκανε και οι προηγούμενοι δίσκοι, δηλαδή εντελώς σταδιακά τα γράφουμε τα κομμάτια και το καθένα είναι αυτό που νιώθουμε, η αποτύπωση της στιγμής. Είναι σαν να τραβάς μια φωτογραφία, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μένει η στιγμή. Αλλάζοντας, ας πούμε, και τα κοινωνικοπολιτικά στον πλανήτη και όχι μόνο στη χώρα μας, επηρεαζόμαστε κι εμείς, όπως όλος ο κόσμος. Η αποτύπωση αυτού του δίσκου είναι η χρονική περίοδος που ζούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και πώς εμείς αντιδράμε απέναντι σε αυτό ή μεταφράζουμε οτιδήποτε. Σίγουρα ως μουσικοί είμαστε ενεργοί και επηρεαζόμαστε διαρκώς από το... τα είδη, από αυτό που τρέχει γύρω μας. Και ποτέ δεν λέμε θα πάμε... Από τους γείτονες που ακούμε. Δεν λέμε θα πάμε τώρα να παίξουμε ροκ ή θα πάμε να βγάλουμε ένα ρέγγι. Και εκτός από τα κοινά μας ακούσματα έχουμε και διαφορετικά ακούσματα, οπότε ο ένας επηρεάζει τον άλλον, φέρει νέα στοιχεία στην μπάντα, οπότε μπορεί ένα κομμάτι να βγει μια φορά σε ένα ύφος, το επόμενο θα είναι κάτι άλλο, οπότε ο συνολικός δίσκος θα δείξει αν έχει κάποιο συγκεκριμένο ύφος. Μας ενδιαφέρει να βγουν κομμάτια που μας αρέσουν όλους και πάνε και την ομάδα μπροστά και ανανεώνουν την ομάδα. Έτσι, η διαρκής εξέλιξη είναι και η ζωντάνια μας ουσιαστικά. Σαλονίκη, πάμε καλά! Πάμε χέρια ψηλά να δώσουμε ρυθμό!
Like a flower, I'm a Latina nation.
Παράδοση είναι σε εμάς ως σε όλους μας η βιωματική μουσική. Αυτό δηλαδή, ο τρόπος που μεγαλώσαμε. Και σίγουρα θα μας βρεις από ακροατές να είμαστε σε μεγάλες συναυλίες, αλλά θα μας βρεις και σε πανηγύρια. Και η παράδοση είναι ένα πράγμα που δεν πρέπει να χαθεί και πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να την αναδείξεις και να μην σβήσει. Με τις αλλαγές των εκάστοτε καιρών και με το πόσο σύγχρονη μπορείς να την κάνεις. Οπότε μπορεί να συνεχιστεί, να διαιωνιστεί, να αλλάξει, να μεταλλαχθεί και να συνεχίσει να υπάρχει και να ψυχαγωγεί τον κόσμο. Και... ουσιαστικά για μας η αφετηρία και η έμπνευση είναι η παραδοσιακή μουσική της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Αντλούμε ουσιαστικά όλα τα συναισθήματα που μας προκαλεί ακούγοντας βιωματικά και όπως έχουμε μεγαλώσει. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι που μεγαλώσαμε όπως και οι υπόλοιποι, με όλα τα στυλ τα οποία φτάνουν με την υπερπληροφορία πλέον στα αυτιά μας. Αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε ουσιαστικά είναι να αντιλώντας από την παράδοση να φέρουμε να κάνουμε αυτό το mix, αυτό το πάντρεμα της μουσικής με άλλα στυλ, το οποίο δεν είναι κάτι καινούριο, το fusion αυτό που λένε ας πούμε, είναι κάτι το οποίο γινόταν πάντα, το πάντα στη μουσική. Το πάντρεμα των μουσικών ήταν όπως και το εμπόριο ουσιαστικά. Δηλαδή, ένας έπαιρνε, ο άλλος έβαζε και αυτό δημιουργούσε και την εξέλιξη και αυτό είναι το πιο ωραίο στη μουσική, η εξέλιξη από το πάρε δώσε της παράδοσης. Αυτό που θεωρώ πάρα πολύ δυνατό στην παραδοσιακή μουσική είναι ότι καταφέρνει με ένα μοναδικό τρόπο να αγγίζει ανθρώπους χωρίς να βλέπει τάξεις, φυλές, ηλικία, δηλαδή μπορεί ένα στίχος, κάτι να αγγίξει το ίδιο, να συγκινήσει ας πούμε ένα βοσκό, μέχρι ένα πανεπιστημιακό, ας πούμε, αν θέλουμε να τους βάλουμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Αυτή είναι η δύναμή της. You ask me, you know the sense of balance. You ask me, you know the sense of balance. You ask me, you
τόσο μόνο που δεν ξανά κάνει στρατό. Ποτέ ξανά κάνει στρατό. Σκίστα τα σχόλια το χαρτί. Δεν θα υπάρχουν πια κρατή. Θα πιούμε μαγικό ζωμόλο. Στην Αττική ένας κροκόδιλας στην Καλαμάτα. Μπάτσι τους τρέχουνε εδώ και εκεί. Γιατί δεν έχουνε πράσινη κάρτα. Come on, come on. Τι πτώρια, 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 τι πτώρια.
ζάλι. Άλλοτε πάλι από φιλιά θυμάμαι μου πες. Τα πετούσα κι ψηλά ότι η αγάπη είναι τα δεσποντά σκυλιά ξημερώνουν νύχτες. Μου με τα μάτια μας θολά οι άλλες πάλι. Σε μια πλατεία αγκαλιά ξεχνά στις λίπες. Δεν πεις στα αστεριά κι ψηλά με ένα κεφάλι. Lives in a room underway. Like a room, I could don't get easy. Get on the list to see. Like a room, I need to survive. If you set your eyes up on the sky, you better make it way. And the thunder's to play, and I want you to show the way. And the thunder's to play, and I want you to show the way. I said, don't miss a day. Your mind's on my way. You're living in a miracle that happens every day. I remember those and what it was this morning when you left. All the universe was about to give me some of my way. And the band is still playing, I want you to show the way. And the band is still playing, I want you to show the way. Συγχαρητήρια για όλα τα παιδιά που παίξαν απόψε. Για εσάς που είστε εδώ, ευχαριστούμε το principal που μας φιλοξενεί για το volume του chef, για όλη τη διοργάνωση και κινηματογράφηση. Να είστε καλά. Σαλονίκη, πάμε να τραγουδήσουμε. Μας δέντε και ρε! Γιο! 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 We'll be right back.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ένα τελευταίο για τον δρόμο. Για μοιραστείτε, για μοιραστείτε. Αριστερά, δεξιά, εδώ ένα διάδρομο στη μέση. Να σας φυταγκαλιαστούμε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, ε! Heute mein Tag! Ήλτσαμε ουσιαστικά από όλη την κατάσταση αυτή που ζούμε, η οποία είναι σχεδόν παρανοϊκή, αν όχι ολοκληρωτικά, ας πούμε, για αυτό που έχουμε καταφέρει σαν ανθρώπινη κοινωνία, να ζούμε με τέτοια δυστυχία και τόσο πόνο, πόλεμο, εξαθλίωση. Δεν τα καταφέραμε καλά ως ανθρωπότητα μέχρι εδώ. Αυτό, ας πούμε, μας οδηγεί να πούμε «Άιντε, Μπαΐλτσα».